Δεν μου λέτε έτσι είμαι σκληρός. Είμαι καλύτερος έτσι. Άντε, γεια. Πάμε να τους γαμίσουμε. Λοιπόν, είμαι στο αμάξι. Κάτσα βάλω πόβ. Είμαι στην εκδοτική τριάδα. Κάτσα να τους σκοτώσω, ρε μάνα, για τον άλλο. Είμαι τριανδριάρα. Και φεύγουμε ευθεία. Τώρα σαν του καθυστερημένου θα είμαι. Θα μιλάω με ένα κινητό. Αλλά που να ξέρανε ποιον σχολιάζουν. Εδώ, παιδιά, είναι τα νεκροταφεία Θεσσαλονίκης. Όποιος viewer με κράζει, ας έρθει εδώ για ένα ραντεβού. Κατευθείαν θα μπει μέσα. Επί τόπου. Δώρο giveaway το κασόνι. Ήρθε η ώρα να δούμε πόσους σούτερ μαζεύτηκαν στην καμάρα. Μόνο κάτι κουκουετζίδες βλέπω. Για να δούμε. Τους είπα, θα κάνετε σήμα σούτερ μόλις με δείτε. Φοράω και τη χθεσινή μπλούζα. Έκανα μπάνιο, αλλά έβαλα την ίδια μπλούζα. Τόσο γαμάτος είμαι. Θα την κάνω τη μαλακία, γιατί ήδη με έχει πιάσει κατάθλιψη που δεν ήρθε κανένας. Και θα γίνω εριστικός στον κόσμο και ενοχλητικός. Μην δίνεις το πάτωμα. Θα δείξω, ρε βλάκες. Να, εδώ η πλατεία άδεια είναι, τίποτα δεν έχει. Μόνο κάτι τουρίστες εδώ πέρα βγάζουν την καμάρα. Αυτό εμείς μαλάκα που ερχόμαστε εδώ για τα ραντεβού μας, άλλοι έρχονται και το βγάζουν φωτογραφίες. Σπουδαίο πράγμα. Να, εκεί τα Περιστέρια τα βλέπετε. Έτοιμα έχουν μπει σε Φαράω, καλύτερο σνάιπερ της Ελλάδος. Ποιον θα χέσουνε. Κάντο το σήμα. Τι κάνεις ρε, έτσι είναι ρε, μα. Ούσχε στο στόμα ρε. Μπράβο, ωραίος, εντάξει, εμφανίστηκε. Εσύ είσαι ο τέτοιος, ο... Ναι, 16. Όχι! Πουτάνε! Ήρθανε, σκάσανε μύτη. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, ξέρεις πινκ-πονγκ, κρεμαλάκια? Ναι, ρε. Α, εσύ ξέρεις πινκ-πονγκ? Ναι. Πες, ξέρω πινκ-πονγκ. Ξέρω πινκ-πονγκ. Καμώ, ξενοβενιά. Ένα βένα είναι, ρε μαλάκα, το άθλημα. Ελβετικό αμάνικο. Μασχάλι. Κούρεμα, δε μου, μαλάκα. Εντάξει, μου κόβηκε η όρεξη. Το παιδί δείξε. Να σε δείξω. Να σε δείξω. Όχι, φίλε, δεν θέλω. Γιατί, ρε μαλάκα, ντρέπεσαι. Εντάξει, κοίταξε, έχεις μεγάλη μύτη. Αλλά και εγώ μεγάλη μύτη έχω, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ρε μαλάκα. Δες εδώ πέρα, αλλά αρχίζει μαλάκα οι μεγάλες ημίτες στο γλυφό. Αλλά δηλαδή τώρα εσύ δες. Κοίταξε εδώ, κάτσε εδώ, κάτσε εδώ, έτσι, κάτσε. Εσύ τώρα, άμα κάνεις γλυφομούνη, ναι, η μύτη σου κατευθείαν βρίσκει κλειτορίδα. Το βλέπεις, είναι έτοιμη. Αυτά τα καλά, ρε. Αυτά, αλλά αυτά δεν τα ξέρει. Να, αυτό τώρα εδώ μαλάκα, δες, ένα μυτούλα μαλάκα. Δεν... Αλλά εγώ. Άχρηστη μύτη, ρε, εγώ έχω κοκκινήσει. Κάτσε να ανοίξω stream έτσι. Περίμενε τώρα, θα έχει γίνει, δεν έχει πάει live ακόμα. Άτσο πρώτο. Έλα, Μάριε, φτάνει πολύ, τα είδαμε τα εσόρουχα, ρε. Θες να πάρεις. Θα πάρω δωράκι για τις μάνες σας. Την ονομασία την έχει δώσει στο μαγαζί. Ναι, είναι αράβικη πίτα. Μέσα έχει γύρω κοτόπουλο. Είναι συνταγή του μαγαζιού. Το έχουν ονομάσει φτερωτό. Άμα θέλω, το ονομάζανε Παπαπάπ 19 εκατοστά. Ένας ελβετός τρώει δίπλα μας. Λέει, θα πάμε exposed. Λέω γρήγορα να πας και εσύ, ε. Εντάξει, το βγάζει, λένε. Άγω, καμούζε. Ήρεμα, ρε. Με καθώς εσύ το κάνω, μαλάκα. Δεν πεινάω, ρε, πολύ. Όρθα. Και τι σε κέρασε, σάντουις, μαλάκα. Εσύ πήρε. Μούτου, με αυτά τα αυτιά θα πετάξεις. Fucking lions. Θα πετάξω όσο μου είναι της μάνας. Και εδώ βλέπουμε το είδος. Μυτοδάχτυλος, χοντρομύτης, στα λατινικά, ζει στο φυσικό του περιβάλλον, τρέφεται αποκλειστικά με τυλιχτό, το οποίο έχει την τάση να το ανοίγει. Αγαπημένο επιδόρπιο, τα μουνιά των κολλητών μου. Τι κάνει ο Όγκανος, γάμισε τα, με ένα πόνο μου του, φλεξάρει γυλιά, ωραίος. Τι νούντι, τι βρωμαλάκα νάτερ, αν και αυτό είναι μπάναπλ νάτερ, γιατί εδώ δεν είναι ωραίο το θέμα. Δείξε και αφάλω μέσα. Δεν έχει, εντάξει. Καθαρός είναι. Μούτου! Θα πάρουμε πατίνι. Γιόινκ όμως, έτσι. Δεν γίνεται. Τι, άρα φοράς, φυρίζει, άνω. Ναι, ρε μαλάκα, έλα, γιόινκ πατίνι, για ξαναγυρίσουμε. Ας πάρε αυτός. Πάρε γιόινκ πατίνι, εσύ. Είσαι ανήλικος, δεν θα σε κάνω τίποτα. Τι χαίζεσαι, ρε μαλάκα, φοβάσαι. Δεν χαίζομαι, εντάξει, τι θα το κάνω. Πάρε γιόινκ πατίνι, έλα. Γίνε τηλεοπτικός, άιντε. Σπίνα έφαλα. Γιατί δεν φωνάζει χαλασιά.
Κλέφτης, κλέφτης. Ας το ρεβλάκα, κύριε Λίγε. Λοιπόν, μάγκες. Παρκάρισμα από τον Γκόρτς. Δείτε εδώ πέρα. Εμείς, όταν είχαμε πολιτισμό, οι άλλοι κρεμιόντουσαν στα δέντρα. Δεν πονώ. Έλα, θα σε κάψω ένα στον κόσμο. Καλησπέρα, κάνω μια ερώτηση. Το Σολομονίδη το ξέρετε? Ναι. Είστε φαν του Σολομονίδη? Α. Όχι αυτό που πουλάει κρέατα στην Καλαμάρια, Σολομονίδη, το φίλο του αρχηγού. Το βασιλιά Σολομονίδη. Κορίτσια, δεν βλέπετε YouTube. Άστε, το παιδί είναι ελεύθερο. Παραδέξτε το. Παιδί είναι ελεύθερο. Είναι καλό παιδί, με κέρασε και όλο φαγητό. Ένα καφέ του αξίζει. Εσύ, άμα θες ανταλλάξει. Εμένα μια στο πρωί μου. Μια στο πρωί σου. Ήδη είναι. Ναι, αυτό είναι, αυτός είναι η βελτιωμένη βερσιόν του. Κατάλαβε. Μίλα, εγώ μιλάω για σένα. Άκουσε λίγο. Λοιπόν, ένα Instagram του αξίζει. Να του μιλήσετε, να ανταλλάξει ένα τηλέφωνο. Είναι καλό παιδί, χρυσό. Έχει λεφτά. Σημαντικό αυτό. Τώρα μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Αργότερα σε ενδιαφέρει. Αν είχαμε φω, θα τον βλέπατε πώ κοκκίνησε. Μιλήστε με το παιδί, ανταλλάξτε ένα Instagram. Δεν είναι τίποτα. Δεν θα ακουστεί. Θα κλείσω εγώ το μικρόφωνο. Μια χαρά. Εντάξει, προσπαθώ να το βοηθήσω λίγο γιατί λίγο τροπαλούλη. Κατάλαβε. Τώρα με μια ωραία κοπέλα σαν εσένα. Θα το κάνω έτσι. Τώρα τι να πω. Εντάξει, εγώ έχω το θάρρος. Wingman of the gods. Μην πουνιέσαι, ρε, μην δείχνεις. Μην δείχνεις αμηχανία, έτσι. Μην κλείνεις την κάμερα. Σαν το άγγελο του Αλέξανδρου, τι θα είσαι, έτσι, σαν να καβαλάς το άλογο. Τι πράγμα? Έχεις σου αγόρι. Την πάτησες. Γιατί το λες? Μοιάζει τον πρώην της. Μοιάζει τον πρώην της και έχει αγόρι. Ατύχησες. Δεν πειράζει. Να μπούμε στην κάμερα, ζητούμε συγγνώμη το αγόρι της κοπέλας, δεν το γνωρίζαμε. Εντάξει, οκ. Αυτά. Εσείς έχετε βίτσια με μικρότερους? Όχι, άστο. Να, έχουμε ένα φεγγάρι, παιδιά, μέσα στη θάλασσα. Ο Μπουτάρης τα έκανε όλα. Μέχρι και το φεγγάρι το κατέβασε, ρε φίλε. Το έφερε μέσα στο ΝΑΤΟ. Ένα πάνω, ένα κάτω. Κουντιά, καλησπέρα, να κάνω μια ερώτηση. Το Σολομονίδη το ξέρετε? Τον ίδιο. Τον Σολομονίδη. Τον Κυράδικο. Όχι τον Κυράδικο, ρε παιδιά, τον God Solomon, ρε παιδιά. Αυτό το παιδί από πού είναι? Αρχηγός. Αυτός από ποια χώρα είναι? Ρουμανία. Ρουμανία, very nice woman. 30 euros. Μια χαρά, όλα κομπλέ. Κάτσε. Τι κοιτάτε, ρε, είμαι τρελός, φωνάξει την αστυνομία. Με κοιτάνε κάτι ζευγάρι, κάτι μπάρμπες. Σερεμετίδης Παναγιώτης εδώ, για το Mega Channel. Θα ρωτήσουμε κόσμο τι ψήφισε σήμερα. Γεια σας. Ναι. Γεια σας, ψηφίσατε σήμερα? Βεβαίως. Τι ψηφίσαμε, αν αυτό, επιτρέπετε? Αυτό που βγήκε. Συγχαρητήρια. Εν τω μεταξύ, τώρα πάω σε νέος και δω μπλούτσα να σας. Καποιος θα με πάρει σοβαρά, κανένας? Αυτό βαστάει δύο άτομα, ρε παιδιά. Βαστάει. Εντάξει, αφού δεν έχει σπάσει ακόμα, οκ. Okay. Τουλάχιστον δικό σου δεν βαράει συναγερμό, εντάξει. Είστε τίμοι. Και πολλά κιόλας. Πω, κανένα 9 ευρώ, πόσο έχει αυτό? 9 ευρώ η ώρα. 9 ευρώ η ώρα. Αύξησαν τώρα. 9 ευρώ η ώρα, Ρουμάνα 19 χρονών, για κανένα 2 ευρώ. Όχι, εντάξει, πλάκα πολύ είπα. Γεια σας. Πόσο πάει? 2. Άμα σου δώσω ένα 80 σε πειράζει, δεν έχω άλλα. Μου λείπουν 20 λεπτά. Τώρα το κοίταξα. Και με μύρισε από μακριά, μην με κάνεις έτσι, κρίμα είναι. Σε παρακαλώ, να είσαι καλά. Σε κάνω. Γελάω όπως το είπες. Για όταν δεν μιλούν. Λες να τσιγκουνέστηκα 20 λεπτά, να είμαι τέτοιος? Όχι μωρέ. Ζηγοίτα μου, κάνετε μια χάρη. Επειδή κάνω live, δεν έχω δείξει τα πρόσωπά σου. Μπορείς το κρατάς λίγο να φάω λίγο? Τραδείγνε εμένα, δεν πειράζει, δεν θα σε πειράξω. Άμα είναι σοβαρό, με συγχωρείτε που διακόπτω. Εντάξει, ευχαριστώ. Ήρθε. Νάτος. Τι λέει, όλα καλά? Μόνο εσύ ήρθες. Πέταξα για να έρθω. Πέταξες. Τι έκανα? It's a bird. It's a... Ποιος θα κάνει ένα καλό κόλπο για το βίντεο? Εσύ? Για τον Ασάσκα, τι έχουμε εδώ? Για τον Ασάσκα, ναι. Για τον Ασάσκα, πάμε. Για τον Ασάσκα και ο Βουλίδας. Δώστο. Δώστο. Ο μπαμπάς σας που στο παιδά. Πάρτε το. Αυτός κάθεται εκεί πέρα, όμως ο Φλόρος δεν κάνει τίποτα. Γαμάει μουνιά, έτσι με αυτή τη στάση σώματος. Ψέματα λέει αυτός. Ποιος άλλος κάνει κόλπα εδώ? Όλοι κάνουμε, αλλά είμαστε χειρουργημένοι. Χειρουργημένοι. Α, και το έχετε κάνει εδώ σύλλογο τραυματισμένων, έτσι. Εντάξει. Κάνε το καλύτερό σου και α πέσει κάτω, δεν πειράζει. Πέσει για το Army. Για το Army. Ναι. Όπα! Τριπλό τόλμη, μαλάκα. Κάνει πατινάζ αυτός, μαλάκα. Δεν κάνει ποδήλατο. Ωραίος. Για το Army, bro, όλα. Μπράβο.
Μπράβο, ωραίο, στο πέτυχες. Εντάξει. Αυτό ρε μαλάκα το κάνω και εγώ όμως. Έλα τράβα λίγο μία, το κάνω μία. Έλα τράβα, το κάνω. Πρέπει γιατί για να πάει. Δεν πέφτω. Σταμάτησα όμως! Και αυτό το κάνω. Το είδε? Έλα. Mine now. Πάρ' το να βρούμε κι άλλο ένα. Τι χαλασμένο αυτό, δεν έχει συναγερμό. Α, έχει βαράει. Βάρεσε, κοκκίνησε τα ντροπή. Σπίνα πάντα σπίτι φαράω ντούμε νερο μπαλονάκια. Mm-hmm. Πόσο καλή ιδέα αυτή είναι από το 1 στο 12. Μαλάκα ψήνω πολύ, ας πούμε να πάω. Να ξέρεις τώρα, με έχει βάλει νερο μπαλονάκια έχουμε. Δεν θα βρουν, το ξέρω εγώ. Δεν θα υπάρχει το περίπτερο. Αβγάλει ο σέρβος να το πετάξουμε. Εντάξει, δεν θέλω ρε μαλάκα να σταματήσουμε να κάνουμε stream duo, να σου πω την αλήθεια. Δεν υπάρχει κτίνου πλέον, λέει ο Τάσος. Άμα υπάρχει θα φας τάπα. Άμα δεν υπάρχει κτίνου, δεν είναι κανείς εκεί, θα κάτσω να φάω φάπα από τον πίτσα. Άμα υπάρχει, θα φάει φάπα ο πίτσα. Ωπα ρε, γιατί... Θα την πληρώσει για τον Τάσο. Βασικά, επειδή υπάρχει κτίνου, πάρ' την από τώρα. Εντάξει, την έφαγε προκαταβολικά. Έλα, ρίχτηνα. Γάμω την Παναγία σου, πόνεσε ρε μαλακισμένο γάμο το. Σκοτώσω ρε μαλάκα, παγλάμα. Δεν ήταν και τόσο. Τι δεν ήταν μαλάκα, μόνο που είχε αυτό το χοντρό χειρο μέσα στο λίπος ρε μαλάκα και έπεσε με το βάρος του φτάνει. Α, είπα δύο ότι θα φάω, ε. Αυτά τα θυμάστε ρε πουστράκια. Δώσω άλλη μία, έλα. Τι χρωστάνε ρε μαλάκα. Φαίνομαι. Φλόρικ ήταν, έλα άλλη μία. Που πήρε φορά τον μπάσταρδο. Εντάξει, δεν πειράζει, καλή ήταν. Γάμο το κολόπεδο. Άλλη μία δεν φάνηκε. Βουβούλη, το επόμενο, έλα, ακούστηκε. Το επόμενο πλάτ θα είναι στα τέσσερα η μαμά σου, κούς βλάκες. Και δεν θα είναι ένα πλάτ. Ένα θα είναι. Πλάτ στη μούρη, θα τον παίξω και στα τελειώματα θα τη φωνάξω. Τι φάπα σου κούμπουσε ρε μαλάκα. Σέρβο, τι θες τώρα, να τον πάω σε κανένα στενό και να τον βαράω μπουνιές στα πλευρά μέχρι να αναπτύξει καινούριο αναπνευστικό σύστημα. Έβαλες όλα τα αρέστα μέσα ρε. Ναι, πάμε να δείτε τώρα. Δεν θα πάρω σαλάτα τον κατοστάγγελο που θα φάει σαλάτα. Με έκραξες. Όχι, έλα γελάσουμε, πάμε πάρει σαλάτα. Δεν θα πάρω σαλάτα. Α. Δεν με κέρασε, δικά αυτός μου λεπτά είναι. Αυτό το πήρε. Από αυτόν πήρε. Δεν με κέρασε, έτσι φαίνεται να ξέρει, βέβαια. Όχι. Θα να πάω τώρα. Στόφαγα. Όχι, ρε, 50 λεπτά. Στόφαγα. Να άμα κάνει 50 λεπτά, τόσο πάρει και ένα για μένα. Ο Τίντι Κίνγκ 22 μήνε πιστό ούτε. Ούτε, δεν το μαλάκα. Πού είναι. Το Δωρή. Ευχαριστώ για το Σάμπρε. Δείτε εδώ μαλάκα άνθρωπο που θα έπαιρνε σαλάτα. Πήρα κάτι ακόμα πιο υγιεινό. Πήρε σμούθι. Και με βάρασε και δυνατή φάπα. Δεν ξεχνάω, βλάκα! Με βαράζει την βλάκα. Άντε γάμο. Έλα ρε μαλάκα, εγώ στα αγόρασα. Στερημένε. Το πια όσο ήθελα ήπια. Κάνατε βλέπεις το κόμμεντο ρε φελέ, βρίζεις καθυστερημένε μάνες. Ρε μάστε το να σου πω γαμώ τη μάνα σου, δεν είναι βρισιάρα γόρι μου. Είναι ευλογία που θα φάει το καβλί ενός νέου. Θα έπρεπε να χαίρεσαι, δηλαδή αν με έπιανε στο σπίτι να κάνω σεξ με τη μάνα σου, θα έπρεπε να είσαι να λέγεις μπράβο ρε μάνα, χαίρομαι που περνάς καλά. Αλλά είσαι βλάκα, είσαι κομπλεξικός και δεν θες η μάνα σου να περνάει καλά. Θες να τρώει τη μαραμένη πούτσα του πατέρα σου και να περνάει, να είναι δυστυχισμένη. Εγώ σε λυπάμαι ρε φίλε. Και κρίμα που σκέφτεσαι έτσι.
Τι είναι αυτό, βλέπετε? Λοιπόν, τι έγινε, σε βάζω στην εφημερίδα. Ο θείος μου στην εφημερίδα, η μικρή Τούμπα και ο Πόντιος Παοκτσής. Ο καύσωνας, για να διαβάσουμε, ήρθε για τα... Οπα, κάτσε, γιατί με... Α, ναι. Ο καύσωνας ήρθε για τα καλά. Οι περισσότεροι Σαββατοκύριακο επέλεξαν τις παραλίες για να δροσιστούν. Κάποιοι όμως φιλούν θερμοπύλες. Θερμοπύλες, νάτος, εδώ είναι. Ο Λεωνίδας της μικρής Τούμπας. Να τα ξαναδείξω άλλη μία. Αυτή είναι η μεγάλη σημαία. Εδώ πέρα. Απέναντι η άλλη πιο μεγάλη. Πού είσαι πιο μεγάλη, ρε? Έξι στον κόρονα. Τι βλέπεις? Πού είναι, ρε? Οχ! Μαλάκες, δείτε εδώ τι έχει. Νάτο! Γι' αυτό στην εφημερίδα μας λένε η μικρή Τούμπα. Ορίστε, πάρτε το. Θείο, τι να κεράσω? Τι να με κεράσεις, τι να γίνεται, καμιά γκόμενα. Καμιά γκόμενα. Γιατί? Εσύ δεν έχεις? Εγώ έχω τρεις. Τρεις έχεις? Τρεις, βέβαια. Θα τη φέρω και το βράδυ, μια σειρία. Θα τη φέρεις τώρα? Λοιπόν, τρεις έχει ο θείος. Ταυτόχρονα ή τη είχε? Θα τη φέρω, την Ευαγγελία να τη φέρω. Θα τη φέρεις, ωραία. Στον τοχύρα, εδώ τη γνώρισα. Στον τοχύρα, ε. Εδώ έγινε το καμάκι, εδώ έγινε η δουλειά. Όλα εδώ γίνανε. Εδώ την έπισα και εδώ την καβάλισα. Τα βάλα στα. Πόσο χρονών είναι? 39. 39? Ναι. Καλά, 40 είναι, αλλά 39 μας λες τώρα. 39. Ακριβώς 39. Μπράβο το θείο, είδατε. Είναι ενεργός σεξουαλικά στα πόσο είσαι? 52. 52? Ναι. Σηκώνεται η πουτσά, ε. Όλα, όλα. Όλα. Όλα δουλεύουν ρολόι. Θείο, την πλούζα 6 χρόνια τη φοράς. Τόσο. Τόσο, ε, εντάξει. Τόσο, είναι ο Παύλο Καρσία. Βλέπεις εδώ, ξέρεις, τα γράμματα έχουν εξαφανιστεί. Καρσία, πολλοί και διάφοροι βουλευτές έρχονται. Τον κύριο, τον κύριο. Πολύ επίσημοι. Πολύ επίσημοι. Καλησπέρα. Όλα καλά. Τι βγάζεις, βίντεο? Όχι, δεν βγάζω πρόσωπα. Το θείο μου βγάζω. Βάλε ένα. Το δείχνω στη δράση. Θυμάστε τι σου είπα, άμα δεν έχεις καλό θα σου έλεγα. Θυμάστε. Θυμάστε όμως. Σούπερ. Πόσο μεγάλο θέλεις? Καλό, καλό μου διάλεξη. Μη μας τραβάς βίντεο. Όχι, όχι, δεν βγάζω εσένα, μη στεναχωρίες. Πώς είναι? Τι ως τώρα, αλλά την άλλη φορά 7 μήνες, τώρα 8. Τεράστιο, τεράστιο. Την άλλη με πήρες 7, τώρα με πήρες 8. Τα καλύτερα σε πάντα, που ξέρεις. 7 ευρώ θα σου πω. Εσένα πάντα βάζω τα καλύτερα. Σκοτώσουν εδώ μαλάκες. Έχουμε πλέξει. Αντάγα, μου κάνει. Αφού καμιά μαχαιριά εδώ. Πίσω από το τιμόνι κάνω, πίστε. Θεό, πόσα χρόνια πουλάς καρπούζια, για πες, τα έχεις μετρήσει? Από το 1979. 1979, 40 χρόνια δηλαδή. Από 12 χρονών, ε. 12, τώρα σε 52, 40 χρόνια πριν, 12. Ναι, μα αλλά 12 χρονών, γιατί πώς είναι το περίεργο. 52 είμαι, ρε. 57-58 είμαι. Α, τώρα μας άλλαξες, πριν άλλα έλεγες. Για να μην δείχνουμε ηλικίες, πόσο. Έλα, ρε, τώρα, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Δεν μου λες, 39 έρχονται την κόμενα που έχεις, την έχεις, είσαι 57. Γιατί σε πιστεύω λίγο. Εκείνη ξέρει. Ξέρει, εντάξει. Ξέρει. Ωραία. Γιατί την καβάλισε και ξέρει να καβαλάει τα άλογα. Α, σε κατάλαβε δηλαδή με το που έφαγε το καβλί ένιω στην ηλικία σου. Λοιπόν, θείο, άκουσα να δεις λίγο τώρα. Άνοιξε το ταμείο. Θα πάω να φέρω να πιούμε μια Coca-Cola, έλα. Τι θέλεις? Εσύ θα κεράσεις. Τι θέλεις? Φέρε λεφτά. Να πάρω κάτι να πιω. Τι θέλεις, Coca-Cola? Ναι. Ένα 20, ρε. Πάρε από εδώ. Καλά, ακριβώς μου τα έδωσες. Ακριβώς. Για μου τον μπέλα. Λάσου, ρε. Καλά, είχα λεφτά πάνω. Αυτό έκανα για τηλεοπτικούς λόγους. Τζόνι δε Σαββουρογκάμις και ντονέτητε ένα 20. Όχι, έχει έρθει μορφή, μαλάκες. Αυτός είναι αυτός που νομίζω. Χαίρετε, τι κάνουμε, καλά είμαστε? Το λέει εκεί ως μαλακίας, ρε. Το μπαλκόμα που είναι ατρανής. Θα σε κάνω τρανή τον μπαλκόν λίγο ένα μισό μέτρο παραπάνω. Βάλε και υπόλοι του λουστείο. Τίποτα, άσο. Γκόμενα έχεις 30 καρπούζια? Πολλές. Όχι να τη μιλήσει, να την πιζιάρε, να την πιάσει γκόμενα να πάει. Έπιασα μία εδώ, σερέα μου. Ωραία. Μια ωραία, σερέα. Ωραία, σερέα. Ε, τι.
Έτσι να πάρει καρδίζα και την έψη. Μπράβο, ρε Θεό, ωραίος. Χθες θα βγαίναμε τελικά. Πού τη βγάζει όταν βγαίνετε? Πού να βγούμε εδώ, πάμε. Πάμε. Τώρα με τα καρδίζα κλείστηκα εγώ, δεν μπορώ. Άμα την, θα την έβγαζε, πότε την πήγαινε? Μετά που θα πηγαίναμε. Τα τρώγαμε, πίναμε και θα μετά θα πήγαμε. Στο καζίνο, πας άλλο? Όχι. Τώρα. Δεν πίνεις, δεν πας, τι κάνεις εσύ, χάλασες. Πίνουμε το χειμώνα, το σιπουράκι, το χειμώνα, στη σκάθο. Όλο το χειμώνα σκάθο, κεφαλονιά ήμουν. Εκεί. Α, δούλευες εκεί. Εκεί πηγαίναμε στην ταβέρνα. Καμονή, βρήκες εκεί πέρα σκάθο κεφαλονιά. Γάνισα μία σκάθο μία. Μια, ναι. Με ένα μαλλί από τον κόλλο. Μπράβο, ρε Θείο, έτσι. Ψηφίσατε! Ψηφίσατε! Ναι, ναι. Τον Κούλη ψηφίσαμε. Δεν τα ρωτάμε αυτά. Καλά, εντάξει. Και ρώτα, εγώ ψηφίζω το δικό μου. Σώνα. Εγώ ψηφίζω και μόνο τον Τζίπρα. Τον Τζίπρα? Ναι. Το είπες αυτό στον πατέρα μου. Αλλιώς κινείται. Τον είπες. Έτσι είναι. Ο Τζίπρας και Άγιος Θεός για μας. Μην με κοιτάς που μιλάω μόνος μου, δεν είμαι τρελός. Να ξέρεις, α, δεν ακούω. Έχει ξεφύγει. Α, τι ωραίο είναι αυτό. Γαζέλα. Δεν είμαι τρελός που μιλάω μόνος μου. Τέτοιο έχω ανοίξει, εκπομπή κάνω από το κινητό. Εκπομπή κάνω. Τηλεόραση, κάπως έτσι φαντάσου το. Στο περίπου. Απλά αυτά είναι της νέας γενιάς. Θεό, θυμάσαι που ήμουν πιο μικρός που ότι ζωντοχειραγκόμενα έχεις και είχε καμιά κόρη μου την μπάσαρες, αλλά εγώ δεν έκανα τίποτα. Γιατί δεν έκανα τίποτα? Γιατί δεν είχα μυαλό για αυτό. Δεν είχα μυαλό, ε. Και κόνα. Το βράδυ έχουν έρθει καθόλου φέτος να κλέψουν τίποτα? Κλέψανε. Πόσα πήρανε? Έχουν φύλακα είχαν. Φύλακα, καλά και με φύλακα και μας κλέψανε. Σολομονίδη, φύλακα, ισχύει. Λοιπόν, Θεό, καταρχάς είναι παλέμαχος Παλαιστής, έτσι. Πες ότι είσαι παλέμαχος Παλαιστής. Βέβαια. Αντέχεις ακόμα? Πώς δεν αντέχω. Τώρα με παίζει μια πάλι εδώ, εδώ στο γόμα, εδώ πέρα. Με έχεις. 40 κιλά σε περνάω. Άμα με βάλεις κάτω, μπράβο σου. Που θα μπορέσεις. Στρώμα, ναι, να μην πας και κάνει μια ζημιά. Στρώμα, εσύ θα πάρεις ζημιά, εγώ θα πάθω. Τι δε, ένα βένα τώρα, πάμε. Καμιά συμβουλή για μουνιά δώσω, γιατί αυτό σου ενδιαφέρει. Αυτούς. Ναι. Γιατί δεν γαμάνε. Τι κάνουν, μαλακιά τραβάνε. Φουλ. Φουλ. Τι κάνουν. Άμα δεν γαμάνε τώρα πότε θα κάνεις. Θα γίνουν... Ντροπαλή είναι. 80 χρονών. Βέβαια. Τώρα πρέπει να καρφώνουν. Και καλά μάλιστα. Και καλά. Και καλά.